Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στο Νότιο Σουδάν ανάμεσα στις δυνάμεις του στρατού και τους αντάρτες. Το Συμβούλιο Ασφαλείας αποφάσισε να διπλασιάσει τις ειρηνευτικές δυνάμεις στην περιοχή, όπου πάνω από 1.000 άτομα σκοτώθηκαν τις τελευταίες 12 ημέρες. Τα Ηνωμένα Έθνη, διαστόματος της επικεφαλής της αποστολής του οργανισμού στο Νότιο Σουδάν, παραδέχονται ότι πιάστηκαν στον ύπνο. Γνωρίζαμε ότι υπήρχαν εντάσεις και ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε προβλήματα. Όμως δεν πιστεύω πως οποιοδήποτε κάτοικος του Νοτιού Σουδάν, ούτε κάποιος από εμάς τους παρατηρητές εντός και εκτός της χώρας, ανέμενε αποσταθεροποίηση τόσο γρήγορα, δήλωσε η ειδική απεσταλμένη των Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρωθυπουργός της Αιθιοπίας και ο Πρόεδρος της Κένιας βρέθηκαν στο Νότιο Σουδάν και συνομίλησαν με τον Πρόεδρο Σάλβα Κιρ, επιχειρώντας την αποκλιμάκωση της βίας. Την Παρασκευή διεξάγεται στο Ναϊρόμπι της Κένιας σύνοδος κορυφής της Διακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη, όπου θα συζητηθεί η κρίση στο Νότιο Σουδάν.